Κοίταξε, πριν το παιχνίδι είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύσει στη μαλακία των Ολλανδών. Δηλαδή, ποια είναι η μαλακία των Ολλανδών? Στην αφέλεια την αμυντική των Ολλανδών. Πήγε να το κάνει. Και μάλιστα χωρίς να έχει φορμαρισμένα χαφ. Ο ΠΑΟΚ με τον περσινό Τζίμι Ροτ, τον Χαρίση και τον μέτριο Σάρκοφ, γιατί ο Σάρκοφ έδειξε μια αργοπορία, έβγαλε αντεπιθέσεις, έβγαλε επιθέσεις πάνω στην τετράδα της άμυνας της αντιπάλου, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, με άλλα λόγια θέλω να πω ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και βγάλει κάτι ποιοτικότερο στα χαφ, στα κεντρικά χαφ, σίγουρα οι Ροντρίγκες, Τζαλμάρ και Κλάους θα βρουν περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν 4-3 με την άμυνα του Άγιαξ, η οποία πιστεύω η τετράδα της άμυνας του Άγιαξ είναι χειρότερη από την άμυνα του ΠΑΟΚ, από την τετράδα. Δηλαδή σήμερα ο Ντράιξ, ο Φίγκερφερ, ο Βέλτμαν και ο Τετέ ατομικά και συνολικά, αν θέλετε, ήταν υποδιέστεροι του Λέοβατς που ήταν μέτριος, του Τζαβέλα που ήταν φοβερός, του Κρέσπο που ήταν μέτριος και του πολύ καλού Μάντος, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Θα εξαρτηθούν όλα από τα χαφ στον χώρο του κέντρου. Για μένα, οι ομάδες έχουν αμυντικά κενά, αμυντικά προβλήματα και οι δύο οι τετράδες. Για μένα το παιχνίδι θα κριθεί στα χαφ και σε τι θέση θα βρεθούν τα χαφ, σε τι φάση θα βρεθούν τα χαφ στην Τούμπα σε 10 μέρες. Τελικά θα περάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε παράταση. Μπορεί να χτυπηθούν και μπέναλτι, θα έχουμε δύσκολη βραδιά. Πιστεύω δηλαδή και στο θα φάω γκολ, αλλά και στο θα φάω γκολ. Πάντως, ο Ίβιτς στην μάχη των προπονητών έδειξε πολύ καλύτερα στοιχεία. Άσχετα αν στην τελευταία του αλλαγή περίμενα να βάλει το Μαλεζά και όχι τον Κουλούρη. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, στα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν μ' αρέσανε τα χαφ του ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Χαρίσης ήταν επικός. Για 70 λεπτά έβγαλε το ουίσκι που έπινε όλο το διάστημα. Μετά το 70 ήταν φανταστικός. Και στο αμυντικό του κομμάτι που εκεί έχει φοβερές αδυναμίες όσον αφορά τις κάρτες κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλός. Όπως πολύ καλός ήταν και ο Τζιόλης αμυντικά. Γιατί αυτοί πήγανε στην πλευροκόπηση και στη σέντρα και ήρθε ένα ψηλό κορμί ανάμεσα σε 2 μέτρια ύψη του Τζαβέλα και του Κρέσπο. Ήταν και αυτή μια πολύ καλή κίνηση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα σταθεί πιο έξυπνος. Θα δούμε παράταση και μπορεί να χτυπήσουμε πέναλτι. Θα πάει δηλαδή, πιστεύω, πολύ μακριά η βαλίτσα με την Τούμπα.